ή θα πάμε προς εκλογές και δημοψήφισμα, όπως φαίνεται, αν δεν εγκριθεί η αξιολόγηση, ή αν εγκριθεί θα έχουμε μία δύσκολη ακόμα οικονομικά περίοδο, σημειώνει η βουλευτής δράμας του ΠΑΣΟΚ Χαρά Κεφαλίδου, σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα. Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι, αδιέξοδο σταυροδρόμι θα σας έλεγα για την κυβέρνηση, διότι οι επιλογές της είναι ή να μην καταφέρει να κλείσει την αξιολόγηση, οπότε αυτό σημαίνει ότι σενάρια εκλογών πάλι στο τραπέζι ή και πιθανού δημοψηφίσματος. Εάν καταφέρει να κλείσει τη διαπραγμάτευση που το ευχόμαστε όλοι, έστω και καθυστερημένα, τα μέτρα θα είναι δυσβάστακτα. Έχουμε 5,4 και άλλα 3,6 προληπτικά. Αυτό το πακέτο το επιπλέον δεν πρόκειται να το αποφύγουμε, όπως φαίνεται. Παράλληλα, η κυρία Κεφαλίδου κάνει λόγο για μια κυβέρνηση η οποία, όπως φαίνεται, έχει την πλάτη στον τοίχο και δεν μπορεί πλέον να κινηθεί αλλά και να ελιχθεί αναπτυξιακά για την πορεία της χώρας. Αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα σκοτσέζικου ντους, κυριολεκτικά, για την κυβέρνηση. Βλέπετε ότι οι Ευρωπαίοι έχουν αρνηθεί στον κύριο Τσίπρα την πολιτική διαπραγμάτευση. Αυτό σημαίνει άρνηση για σύνοδο κορυφής. Νομίζω ότι έχουμε οδηγηθεί σε αδιέξοδο και εδώ θέλω λίγο να προβληματιστούμε όλοι ότι ξεκινήσαμε με πολύ αισιόδοξα μηνύματα και φτάσαμε πάλι να ζούμε μέρες του καλοκαιριού του 2015.